πέρσι είχαμε βάψει τις ελιές μας μαύρες. Φέτος και με το περισσοκόμο. Αν θέλουμε να είμαστε συνέχεια, η συνέχεια του κλάδου, εμείς η νέα γενιά, δεν θα πρέπει ούτε να βάφουμε μαύρες τις ελιές μας, ούτε να τις καίμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, γιατί χωρίς τη μέλισσα δεν θα υπάρχει ούτε αγροτιά, ούτε φαγητό. Αυτό είναι το νόημα. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι αγρότες και να είναι μαζί μας. Πιτσά, πονού σου! Μας πνίξανε, μας κάψανε, έχουν πνιγεί χιλιάδες μελίκια σε όλο τον κάπο της Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα και περιμένουμε μια νέα παραγωγή που δεν έχουμε μιλήσει στην ούτε χωράφια για είμαστε επαγγελματίες μελισσοκόμοι κατά κύριο επάγγελμα. Είμαστε μια οικογένεια που εκτρέφουμε 3.000 μελίσια. Έχουμε χάσει 1.820 μελίσια. Δεν έχω βρει ούτε ένα ζωντανό. Οι κυψέλες μου έχουν όλες χαθεί. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Μου δώσανε 37 ευρώ την κυψέλη. Να κάνω τι εγώ με 37 ευρώ. Μια κυψέλη σήμερα κοστίζει 40 ευρώ. Εγώ τι να κάνω με αυτή. Να πάρω το σμήνος που κοστίζει 100 ευρώ ένα μικρό. Να πάρω την κυψέλη, να τη φτιάξω. Να ζήσω η οικογένειά μου. Τα αυτοκίνητα. Πώς θα κινηθούμε. Μας τάξανε χθες να μας δίνουν 15 ευρώ. Τι να κάνω εγώ με 15 ευρώ. Τι να κάνουμε. Να μας δώσουν να αντικαταστήσουμε τα μελίσια μας, να ζήσουμε. Είμαι 50 χρονών, πού να πάω εγώ αύριο για δουλειά. Η οικογένειά μου πώς θα ζήσει. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Δεν θέλουμε να φύγουμε από το επάγγελμά μας, να τα παρατήσουμε. Να πάω πού. Να παρατήσουν η οικογένειά μου πίσω να πάω μετανάστης. Τι θα κάνουμε. Πρέπει να μας δώσει λύσεις η κυβέρνηση. Όλα τα προϊόντα μας, οι πρώτες ύλες έχουν φύγει όλες στον αέρα. Πάμε να πάρουμε το πετρέλαιο πανάκριβο. Παίρνουμε τις στροφές πανάκριβες. Όλα έχουν ξεφύγει. Μας κοροϊδεύουν. Ήρθαμε σήμερα στη Λάρισα από τις πόλεις μας. Είμαι την πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Φασάνων και εκπρόσωπος Όμψη. Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή μου. Ήταν κάτι τοπικό. Ξεκινήσαμε μια κινητοποίηση που ήταν τοπική. Ήταν πάρα πολύ μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα. Αυτό μας κέρδισε, μας έδειξε το ενδιαφέρον ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα των μελισσοκόμων, τα οποία είναι άλυτα δυστυχώς πολλά χρόνια τώρα και δεν έχουν διευθυνθεί δυστυχώς ακόμη. Έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, έχουν ακριβήνει όλα και η τιμή του μελιού δυστυχώς έχει μείνει στάσιμη. Οι μελισσοκόμοι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να ζήσουν με αυτή την κατάσταση. Πρέπει να βοηθηθούμε άμεσα. Χτύπησε και η πλημμύρα ο Ντανιέλ και ο Ηλίας. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.